1 από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το 11 εδάφιο. Ιώτα Έψιλον 11. Είπε δε άνθρωπος της, είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των συννεφτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας έναν των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός μου ήλθε. Και έσφαξεν ο αδελφός σου ήλθε. Και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των συννεφτών διότι απείλαυσεν αυτόν γένοντα. Και οργίστη. Και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα. Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των δύον μεταπορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συννεφτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς άεινε. Έπρεπε δε να εμφραθώμεν και να χαρώμεν διότι ο αδελφός ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώσει το και ευρέθη. Αμήν». Μία παραβολή που την απευθύνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του, στον αμπελώνα Του και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Αποκαλύπτει ένα σπίτι μέσα στην απόλυτη ευλογία του Θεού. Με έναν πατέρα που είναι η προτύπωση του πατέρα του ουράνιου. Με δύο παιδιά που είναι η προτύπωση του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά. Ότι το πιο ευλογημένο, καλό και άριστο υπήρχε, ο πατέρας το είχε στη διάθεση των παιδιών του. Καμία έλλειψη, καμία ανησυχία, καμία αγωνία, καμία αμφιβολία. Όλα τέλεια, όλα καλώς λίαν φτιαγμένα από το Θεό, έναν τέλειο παράδεισο, όχι στην Εδέμ τώρα, αλλά οικογενειακό. Ο πατέρας και τα δύο παιδιά. Τέλεια οικογένεια, τέλειο περιβάλλον. Και ενώ περίμενε ο πατέρας από τα παιδιά αυτά να τον ευαρεστήσουν για να τους ευλογήσει όπως ο πατέρας ευλογεί τα τέκνα που δουλεύουν για αυτόν, που είναι στη δούλεψή του, ενώ περίμενε σταφύλια, βρήκε αγριοστάφυλλα.
Ενώ περίμενε χαρά, πρέπει και λύπη. Ενώ περίμενε ευγνωμοσύνη, βρήκε αχαριστία. Ενώ Θεός του έδωσε, αυτός τα πήρε και του γύρισε την πλάτη. Και όλα αυτά μέσα στην καρδιά του έγιναν. Και δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δούλευε αυτό, δούλευε αυτό, δούλευε αυτό. Αχάριστος, αγνώμων, ζηλωτής, αλλά όχι στα πνευματικά, στα σαρκικά. Η καρδιά του στην αμαρτία και στη σάρκα. Με τα μάτια του έβλεπε τη γη την μακράν, την πορνεία, τη μοιχεία. Ο Θεός του είχε χαρίσει τόσο ωραία πράγματα και αυτός έβλεπε έξω. Και αυτός έβλεπε την αμαρτία. Ο Θεός περίμενε από αυτόν σταφύλια και αυτός έκανε αγριοστάφυλλα. Περίμενε δοξολογία και από τα χείλη του ακούγεται κρίσης και κατάκρισης. Περίμενε να εργαστεί για τον Κύριο και αυτού η καρδιά ήταν να εργαστεί για άλλα πράγματα. Του έδωσε τα πάντα και αυτός τα πήρε, αλλά πώς τα χρησιμοποίησε? Τα πήρε, τα εξουθένισε, τα πήρε, τα περιφρόνησε. Περιφρόνησε το Λόγο του Θεού, περιφρόνησε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, περιφρόνησε την παρουσία του Θεού, τα περιφρόνησε. Σιγά, και τι είναι αυτά? Εγώ θέλω την γη την μακράν. Του έδωσε χωράφια να τα εργάζεται, του έδωσε πρόβατα να τα επιμελείτε. Του έδωσε σπίτι να αναπαύεται. Του έδωσε την πατρική του αγάπη να απολαμβάνει. Περιέφραξε το σπίτι να μην μπορεί να καταφαγωθεί. Περιέφραξε και έβαλε τοίχο στο σπίτι να μην μπορεί να καταπατηθεί. Διέταξε τα νέφη να βρέξουν βροχή πνευματική. Ό,τι ήθελε του το έδινε. Και ακόμη αν ζητούσε πάλι θα έκανε. Και περισσότερο αν ζητούσε πάλι θα του δίνε. Αλλά η καρδιά του δεν ήταν πεφυλαγμένη από τον ίδιον. Δεν φύλαξε την καρδιά του. Δεν σκέφτηκε ότι εκτός από τον πατέρα υπάρχει και ο διάβολος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα που θέλει να τον χτυπήσει στην καρδιά για να χάσει την πίστη του. Να χάσει την ευγνωμοσύνη του, να χάσει τη δοξολογία του, να χάσει τη μελέτη, την προκοπή του, να χάσει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τη δύναμή του. Καρδιά του προς τα έξω. Στην αμαρτία. Και έτσι όταν έφτασε στο πλήρες η επιθυμία της αμαρτίας, γιατί αυτή η επιθυμία θα φτάσει σε ένα τέλος. Με γεμίζει, 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 θα έρθει το τέλος. Δεν μπορεί να μην έρθει το τέλος. Και όταν έφτασε στο τέλος, πήγε στον πατέρα του και του λέει δώσουμε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και ο πατέρας που ξέρει, δεν του το αρνείται. Κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει νόμος. Κανείς δεν μπορεί να σου και να μου επιβάλλει ή να μας επιβάλλει το πρέπον. Ούτε ο Θεός. Ο Θεός δεν λέει πρέπει, ο Θεός λέει αν θέλεις. Το πρέπει λάθος το κάνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός λέει αν θέλεις. Ο Θεός θέλει να θέλεις το θέλημά Του. Δεν θέλει να κάνεις αυτό που πρέπει, θέλει να κάνεις αυτό που θέλεις και θέλει και ο Θεός.
Αυτός όμως πια δεν ήθελε. Και ο πατέρας το κατάλαβε στην παραβολή. Δεν ήθελε. Και όταν δεν θέλεις, τελειώνει. Με το ζόρι κανέναν δεν κρατάει ο Χριστός και κανέναν δεν κρατάει η Εκκλησία, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε τον εαυτό μας, ούτε από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει πρέπει και βία μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εάν υπάρχει, δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Μας λέει δηλαδή και μας το δηλώνει σήμερα ο Θεός. Παιδί μου, κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις κάνε. Αλλά πρόσεχε. Ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Αλλά είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Μην έχεις ενοχές, μην έχεις βάρος μέσα σου. Κανένας δεν σε υποχρεώνει. Κάνε ό,τι θέλεις. Θέλεις να του ζητήσεις, ό,τι ζητήσεις θα στο δώσει. Θέλεις το ανήκον μέρος της περιουσίας, πάρτο. Δεν σε εμποδίζει ούτε βία, ούτε με πανουργία, με πονηριά. Ό,τι θέλεις κάνε. Και ο άσωτος Υιός το εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα. Ο νεότερος Υιός πήρε το ανήκον μέρος της περιουσίας και πήγε να εκπληρώσει τις επιθυμίες της καρδιάς του. Περιφρόνησε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τον οίκον του Θεού του Ζώντος, τον οίκον του Πατρός του. Περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και έτρεξε στην εκχύληση της αμαρτίας. Και αρχίζει σιγά σιγά και η εκχύληση της αμαρτίας. Πρώτα στην καρδιά με πίκρα, ύστερα στις σκέψεις με θυμό ή με εξήτηση της αμαρτίας, ύστερα στο σώμα αρχίζει το τσιγάρο. Το στόμα αλλάζει, δεν μιλάει όπως μίλαγε. Οι σκέψεις αλλάζουν, δεν σκέφτεται όπως σκεφτότανε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να κατασπαταλάει την περιουσία του πατέρα του. Απολαμβάνοντας αυτά που ήθελε χωρίς κανείς να μπορεί και να θέλει να τον εμποδίσει. Αλλά υπάρχει ένα τέλος. Λέει η Γραφή, και αφού εδαπάνησε τα πάντα, όλα, έκανε ό,τι ήθελε. Πάει ο Λόγος του Θεού, πάνε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, πάει η παρουσία του Θεού, πάει η αγάπη του Θεού, πάει η χάρις του Θεού, πάει η πίστης, πάει η ελπίδα, όλα πάνε. Πάει η παρησία, πάει, όλα πάνε, όλα χάνονται. Και αφού τα δαπάνησε όλα, πάλι ήρθε το τέλος. Τότε, λέει η Γραφή, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη. Και αυτός άρχισε να στερείται. Όταν τα δαπάνησε όλα, τότε ήρθε πείνα μεγάλη. Στέρησης μεγάλη. Τώρα δεν έχει να προχωρήσει στην απόλαυση της αμαρτίας, τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα τα χάσε όλα. Και το σπίτι του πατέρα και τη γη την μακράν. Τώρα δούλος, υπηρέτης μέσα στην αμαρτία. Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτή η πείνα έγινε ευλογία. Έγινε ευλογία γιατί τον βοήθησε να σκεφτεί. Τον ανάγκασε ο Θεός να σκεφτεί. Τι έκανα. Τι έκανα. Αδελφοί αγαπητοί, η πείνα, η στέρηση δεν είναι κατάρα στα παιδιά του Θεού.
είναι η προσπάθεια του Θεού να καταλάβεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Μπορούσε να έχει αποφύγει, να μην έχει περνάσει ποτέ. Μπορούσε ενώ κατασπαταλούσε, όχι όταν έφτασε στο τέλος, όταν τα σπατάλησε όλα, να έρθει σε αυτόν. Να πει, ρε παιδί μου, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Μπορούσε μόνος του να σκεφτεί. Μπορούσε να σκεφτεί μόνο με την προτροπή του Λόγου του Θεού. Μπορούσε να σκεφτεί μόνο με τη λογική του ανθρώπου του Θεού. Χωρίς να φτάσει στην ανάγκη να έλθει σε πείνα. Και η πείνα, αδερφοί, δεν βολεύεται. Ξέρεις να πεινάει, να πονάει η κοιλιά σου από πείνα. Για να καταλάβεις, ρώτα αυτούς που κάνουν δίαιτα. Να δεις τι σημαίνει να μην μπορείς να φας. Να έχεις ψυγείο και να είναι άδειο. Να έχεις σπίτι και να είσαι μόνος σου. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι, αλλά μόνος σου. Ας υπάρχουν και άλλοι, μόνος σου. Έρημος, γκρεμισμένος ο φραγμός, ανασφάλεια, γκρεμισμένος ο τείχος, κίνδυνος θάνατος. Δεν υπάρχει πια κλάδεμα φροντίδα από τον Γεωργό τον πατέρα. Αρχίζουν και βγαίνουν αγκάθια και τριβόλια γύρω σου που τραυματίζουνε, γρατζουνάνε και σταματάει και η διαταγή του Θεού στα νέφη να βρέχουν. Ανιδρία, πείνα, τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή του ασώτου Υιού, ή όπως μου αρέσει εμένα να τη λέω, της αγάπης του Θεού Πατρός. Πείνα. Πείνα πνευματική, πείνα υλική, πείνα να μην μπορείς να τα βρεις με κανέναν. Με την αμαρτία να μην μπορείς να τα βρεις, γιατί δεν έχεις πια. Με τον Χριστό να μην μπορείς να τα βρεις. Με την Εκκλησία να μην μπορείς να τα βρεις. Με τον άντρα σου να μην μπορείς να τα βρεις. Με τη γυναίκα σου να μην μπορείς να τα βρεις. Με τα παιδιά σου να μην μπορείς να τα βρεις. Με κανέναν. Πλήρης εγκατάλειψης. Πλήρης μοναξιά. Πλήρης ερημιά. Και ταυτόχρονα γύρω σου ανασφάλεια, κίνδυνος, φόβος προς κάθε κατεύθυνση, και εκεί ακόμη που δεν υπάρχει φόβος. Αυτή όμως η πείνα οδήγησε την τελευταία στιγμή, ενώ πέθαινε από την πείνα, την τελευταία στιγμή τον οδήγησε στο να κάτσει να σκεφτεί. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί, να σκεφτούμε σήμερα. Όλοι μας, σας παρακαλώ, να σκεφτούμε με σοβαρότητα, να σκεφτούμε, να σκεφτούμε, κάνουμε σταφύλια ή αγριοστάφυλλα. Να σκεφτούμε. Ο Θεός περιμένει σταφύλια καλά. Έχει πατητήρι για να βγάλει μούστο, κρασί. Αλλά τα αγριοστάφυλλα δεν έχουν καρπό. Ακαρπία. Να σκεφτούμε πριν έρθει η πείνα. Να σκεφτούμε μόνο ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Όπως σας είπα, εγώ σήμερα αλλάζω. Θέλω να σκεφτώ. Θέλω να εξετάσω. Δεν θέλω να περάσω από την εκπαιδευτική διαδικασία προς επιστροφή. Είναι πόδινη. Θέλω να επιστρέψω μόνος μου, με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Θεού, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να επιστρέψω, Θεέ μου, για να έλθει άμεσα η εκπαίδευση για την αποστολή σου.
Έστω όμως και την τελευταία στιγμή, ο νεότερος Υιός αποδέχθηκε την ευλογία του Θεού μέσα από την πείνα. Η πείνα στην αρχή τον οδήγησε να πάει να δουλέψει σε έναν άνθρωπο του κόσμου τούτου και να φυλάει γουρούνια. Και να βλέπει τα γουρούνια να τρέφονται με ξυλοκέρατα και, να μην τον αφήνουν ούτε ξυλοκέρατα να τρώει. Έφτασε πια στα όρια της πείνας, στο θάνατο. Τον άφησε ο Θεός. Θέλεις, πήγαινε. Αλλά έρχεται με το λόγο του και μας λέει, έλα να σου πω τις συνέπειες. Προλαβαίνεις να γυρίσεις. Αυτό στο τέλος όμως λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Στο σπίτι του πατέρα μου όλοι οι εργάτες τρώνε και περισσεύονται. Και εγώ ήμουν Υιός. Ξέρω τι θα κάνω. Ξέρεις τι θα κάνεις? Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι πλέον άξιος να είμαι γιος σου, να ονομάζομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου. Αυτό θα πει ταπείνωσης, επίγνωσης ότι δεν κάνω για τίποτα. Βάλε με εκεί σε μια άκρη να μαζεύω τα σκουπίδια. Δεν κάνω για τίποτα. Και αυτή η σκέψη τον οδήγησε στην απόφαση. Και έτσι όπως ήτανε, φρόμικος, άθλιος, πεινασμένος, δακένδυτος, έτσι πως εκεί που είχε φτάσει και έφτασε, επειδή δεν έκανε σταφύλια αλλά αγριοστάφυλλα, πήρε απόφαση να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα. Αλλά το θαυμαστό, αδερφοί, είναι ότι ο πατέρας τον περίμενε. Δόξα Κυρία μου. Ξέρεις τι θα πει να γυρίζεις και να ξέρεις ότι σε περιμένει? Χριστέ μου, σε τον περίμενε. Από μακριά τον είδε να έρχεται. Η προσοχή του ήταν στραμμένη σε αυτόν. Γι' αυτό τη λέω, μ' αρέσει να λέω την παραβολή αυτή, η παραβολή της αγάπης του Θεού Πατρός. Δεν κοίταγε μέσα στο σπίτι, κοίταγε μακριά έξω από το σπίτι πότε θα γυρίσει. Και μόλις τον είδα από μακριά να γυρίζει, λέει η Γραφή, δραμών έτρεξε, αδερφή. Έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον φιλούσε και τον καταφιλούσε. Πού ήσουνα? Και αρχίζει τώρα να βγάζει ο νεότερος Υιός αυτά που είχε μέσα του, τις σκέψεις του. Στον ουρανό αμάρτησα και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Και πριν συνεχίσει, πριν τελειώσει, πριν ολοκληρώσει τη σκέψη του, του λέει, σώπα, 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 τώρα αναλαμβάνω εγώ. Μέχρι τώρα τη ζωή σου την είχες αναλάβει εσύ. Τώρα τη ζωή σου την αναλαμβάνω εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Αμήν. Μέχρι τώρα τη ζωή του την είχε αναλάβει αυτός. Έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα τη ζωή του την αναλαμβάνει ο πατέρας να κάνει ό,τι θέλει. Και τι θέλει? Μεγαλεία θέλει. Βγάλτε του, λέει, αυτές τις βρωμιές, πλύντε τον, φορέστε του την καλύτερη στολή. Μα σε μένα, εγώ σου είπα μισθωτός, εγώ είπα, την καλύτερη στολή. Βάλτε του το δαχτυλίδι. Δώστε του και τα παπούτσια του. Και φέρτε και το μόσχο το σιτευτό. Και σφάξτε τον. Για να χαρούμε και να εφρανθούμε, γιατί νεκρός ήταν και ανέζησε, χαμένος ήταν και βρέθηκε. Και όλο το μυστικό, αδερφοί. Όλο και όλο το μυστικό. Μέχρι τώρα, Θεέ μου, τη ζωή μου την είχα κάτω από τη δική μου θέληση.
Έκανα ό,τι ήθελα στη ζωή μου. Τώρα κάνε εσύ ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Αμήν, αδερφοί. Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ τα έκανα μουσκεμα. Χάλια τα έκανα. Πολλά αγριοστάφυλλα είδα στη ζωή μου. Και θυμούς και έρηδες και ζήλιες και φθόνους και συνέχεια. Βλέπεις το καλό να γίνεται και αντί να χαίρεσαι ζηλεύεις. Για μένα λέω. Να πάρει. Τι είναι αυτή η καρδιά μας, ε? Θυμώνεις. Αγριεύεις. Γίνεσαι σκληρός. Αγριοστάφυλλα. Τώρα πού να βγάλει αγριοστάφυλλα ο νεότερος Υιός. Τώρα παραδόθηκε στον πατέρα του. Τώρα χαρές, ευλογίες. Τώρα δοξολογία. Τώρα εκεί να δεις τι γινόταν. Σκέψου, αδερφέ, τη χαρά σε όλο το σπίτι. Όλοι χάρηκαν εκτός από έναν. Δύο. Ο διάβολος και ο πρεσβύτερος Υιός. Αυτοί οι δυο λυπήθηκαν. Πρεσβύτερος Υιός γύριζε από τη δουλειά και συναντάει στον δρόμο ένα δούλο και ακούει χορούς, τραγούδια, γλέντια. Λέει, τι έγινε, τι συμβαίνει? Άλλε, δεν το ξέρεις. Γύρισε ο αδερφός σου. Και ο πατέρας χάρηκε πάρα πολύ. Και έφερε και το μόσχο το σιτευτό να σφάξει για να συνεφραθούμε όλοι. Γιατί τον απόλαυσε η γένοντα. Και με τυφλή οργή ζήλιας αγανάκτησε ο πρεσβύτερος Υιός. Τυφλή οργή ζήλιας. Αγανάκτησε. Ζήλεψε. Γιατί ο πατέρας τον άσωτο τον αγκάλιασε. Και έβγαλε από την καρδιά του όσα ήταν φυλαγμένα. Αντιπάθεια για τον νεότερο. Μέχρι και περιφρόνηση. Ποτέ αδελφική αγάπη. Πλήρης περιφρόνηση. Πού είναι το αγαπάτε αλλήλους? Πού είναι να αγαπήσει τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε? Πού είναι αυτό? Τίποτα. Περιφρόνησης. Αυτόν θα αγαπήσω. Που έφαγε την περιουσία του πατέρα μου με πόρνες. Αυτόν τον άθλιο θα αγαπήσω. Που με αχαριστία εγκατέλειψε το σπίτι του πατέρα μου, πήρε και την περιουσία του πατέρα μου και την διεσκόρπισε ζώνας όντως. Αυτόν τον άθλιο θα αγαπήσω. Εσύ δεν τον αγαπάς, αλλά τον αγαπάει ο πατέρας. Για σκέψου, αυτόν που αγαπάει ο πατέρας, εσύ να μην τον αγαπάς? Πόσο σοβαρό είναι. Αυτόν που υψώνει και δοξάζει ο πατέρας, εσύ να τον υβρίζεις για να τον περιφρονείς? Και δεν τα έβαλε μόνο με τον νεότερο, πάει και στον πατέρα. Τι είναι αυτά που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις? Πόσες φορές, κυρία μου, δεν έχουμε σκεφτεί, δεν τα κάνεις καλά, κύριε. Και αν δεν το έχουμε πει, το εννοούμε. Και εννοούμε ότι δεν τα κάνεις όπως εμείς θέλουμε, γι' αυτό δεν τα κάνεις καλά. Δεν τα κάνεις όπως εγώ θέλω, δεν τα κάνεις καλά, κύριε. Αλλιώς έπρεπε να τα κάνεις. Και αυτός προχώρησε ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το γιο που έφαγε την περιουσία σου με πόρνες, στην αμαρτία, στα μπαράκια, στα τσιγάρα, στα ποτά, εσύ έσφαξες τον μόσχο το σιτευτό και σε μένα. Όχι μόσχο, ένα κατσικάκι δεν μου δώσες να εμφρανθώ με τους φίλους μου. Και του είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι αυτά που λες? Όλα αυτά ήταν δικά σου, ό,τι ήθελες μπορούσες να πάρεις. Γιατί δεν πήρες ένα κατσικάκι να φας? Γιατί δεν πήρες το μόσχο των συντευτών? Ποιος θα σε εμπόδιζε? Γιατί δεν πήρες τα καλύτερα μέσα από την παρουσία του Θεού, αλλά τα βλέπες από μακριά? Για σένα είναι. Για σένα, για μας είναι, αδελφοί. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά όλα τα ετοίμασε ο Θεός για μας. Για σένα τα έχει. Γιατί ζεις κακομήρικη χριστιανική ζωή? Γιατί ζεις μέσα στη ζήλια
μέσα στο φθόνο, μακριά από την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Όλα δικά σου είναι. Κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Δεν σου λέει αιτείτε και θέλετε δοθεί. Πήγαινε πάρ' το παιδί μου. Πήγαινε πάρε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Γιατί κακομυριάζεις μέσα στην κακομυριά σου. Γιατί κλείνεις την καρδιά σου και δεν αποδέχεσαι αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Γιατί θλίβεσαι και καταθλίβεσαι. Γιατί ζει ο Χριστός. Είναι αληθινός. Δικά σου είναι όλα. Σε αυτόν έχει δοθεί εξουσία στη γη και στον ουρανό. Σε αυτόν ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής. Δικά σου είναι. Πήγαινε να τα πάρεις. Αλλά πήγαινε με το λόγο του. Μελέτα το λόγο του Θεού για να προκόβεις τη ζωή σου. Γιατί πας να προκόψεις. Μα ταλαιπωρούμε. Μελέτα το λόγο του Θεού. Και η προκοπή σου θα είναι πλήρης. Απέκαμα, έχασα τη δύναμή μου. Πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο και θα έρθει δύναμη σουράνια. Πήγαινε, πάρε και δόξασε. Εάν μάλιστα φυλάξεις το Λόγο του Θεού, έχεις μικρά δύναμη, να μην. Αν όμως φυλάξεις το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού, να μια πόρτα ανοιχτή μπροστά σου από το Θεό. Και οι υποσχέσεις του Θεού είναι να αυτό το ναι και να αυτό το αμήν. Και μην μπερδεύεις την εκπαιδευτική παιδεία που ο Θεός κάνει για να σε αναβαθμίσει και να τη θεωρήσεις ότι σε ξέχασε. Δεν σε ξέχασε. Πιο πολύ εργάζεται για σένα. Με μεγαλύτερο ζήλο εργάζεται ο Θεός για σένα. Μην αποβάλεις λοιπόν την παρησία σου η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μην αποβάλεις την παρησία σου, το θάρρος σου που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Κάνε υπομονή, γιατί έχουμε εν χρίαν υπομονής ώστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού για να απολαύσουμε τις επαγγελίες του. Δε βραδύνει ο ερχόμενος, έτι ο λίγον και έρχεται. Έρχεται. Και τότε θα φανεί η διαφορά μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς και του δουλεύοντος τον Θεό και του μη δουλεύοντος τον Θεό. Με υπομονή, αδερφοί. Με υπομονή θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν λιγοστεύει η αγάπη του Θεού Πατρός. Δεν λιγοστεύει η χάρη του Χριστού. Δεν λιγοστεύει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν εσμικρύνθη η χείρ του Κυρίου να μη δύναται να σώσει. Δεν μίκρινε η κρατεά χείρα του Κυρίου. Αμήν. Αμήν. Δόξα λοιπόν. Αμήν. Δόξα ανήκει σε Αυτόν. Έτι ο λίγον. Και δεν βραδύνει. Έρχεται ο ερχόμενος. Και όλοι μαζί θα τον δοξάσουμε. Τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με χαρά, αδερφοί.